Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν στις 8. Φωνική κακοκαιρία σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα. Δύο νεκροί σε Μυρσίνη, Ηλίας και Κυπαρισία από κεραυνούς. Ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν ζημιές σε Ηλία και Μεσσηνία, ενώ ένα ποτάμι λάσπης έπνιξε την Αγία Εφημία στην Κεφαλονιά. Ως φαραωνικό έργο χαρακτήρισε την υπογειοποίηση του τρένου στην Πάτρα ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό την διάθεση για ανατροπή στον σχεδιασμό που είχε κάνει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου. Εντείνονται οι αντιδράσεις στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Παρολίγων τραγωδία στην Πάτρα με μαθητή, η ενδοσχολική βία λίγο έλειψε να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Παρέμβαση από τη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης. Συνεχίζονται οι κλειδονισμοί στον ελληνικό τουρισμό από το κανόνι της Thomas Cook. Ακόμα δεν μπορεί να υπολογιστεί το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς στους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό επιχειρηματίες.